Άρα είναι εκεί, μάχη. Καλημέρα. Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αυτή τη στιγμή, μαζί με ολόκληρη την επίσημη αποστολή που έχει έρθει από την Αθήνα για να παραλάβει το Άγιο Φως. Σε λίγο θα εισέλθουμε όλοι μαζί στο Ναό της Αναστάσεως. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Ο συνοστισμός που βλέπουμε όπως κάθε χρόνο στα πλάνα που έρχονται από εδώ από τα Ιεροσόλυμα. Και όπως είπε και εσύ, Αντώνη, εδώ στα Ιεροσόλυμα θα είμαστε οι πρώτοι που θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε το Άγιο Φως, το οποίο στέλνει κάθε χρόνο το αναστάσιμο μήνυμα, το μήνυμα της ελπίδας σε ολόκληρη την οικουμένη. Τώρα, να μην γίνει καμιά μάχη εκεί όπως πέρσι, έτσι, αυτό είναι να μην αποφευχθούν φασαρίες. Ελπίζουμε ότι σοβαρά επεισόδια δεν θα γίνουν. Βεβαίως πάντοτε υπάρχουν εντάσεις λόγω του πολύ κόσμου και του συνοστισμού. Η αστυνομία εδώ, η Ισραηλινή, έχει πολύ πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Αυτό κάποιες φορές δημιουργεί κάποιες εντάσεις, όμως σοβαρά επεισόδια σαν αυτά που είδαμε πέρσι με τους Αρμενίους ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε. Και έτσι είναι και το κλίμα μέχρι στιγμής. Έχει γίνει μια συνάντηση τις προηγούμενες μέρες μεταξύ της ελληνικής, της αρμένικης πλευράς και της Ισραηλινής αστυνομίας. Και έχουν υποσχεθεί όλοι ότι θα κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Υπάρχει μια παράδοση διαπληκτισμών με τους στρατιώτες εκεί, τους Ισραηλινούς και τους Χριστιανούς. Φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει τίποτε. Μάχη, να σε ευχαριστήσουμε. Στο δελτίο μας στις 3 θα έχουμε περισσότερα. Ακριβότερα αγόρασαν σήμερα Μεγάλο Σάββατο τον παραδοσιακό Βελία όσοι επέλεξαν την Βαρβάκιο για να κάνουν τα ψώνια τους. Οι κρεοπόλες λένε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έκαναν πολύ μεγάλη εισαγωγή αμνοϋνηφίων, με αποτέλεσμα λόγω της αυξημένης ζήτησης των τελευταίων ημερών τα σφάγια να εξαντλούνται και η τιμή να ανεβαίνει. Η Μαρία Σταθοπούλου είναι εκεί. Μαρία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αντώνη, και χρόνια πολλά. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όπως κάθε Μεγάλο Σάββατο, έτσι και φέτος, το αδιαχώρητο επικρατεί στη Βαρβάκιο αγορά. Σε σχέση με χθες, το αρνάκι και το κατσικάκι το εισαγωγής τσίμπησαν 50 λεπτά με 1 ευρώ. Έτσι, όσοι περίμεναν, όσοι σχεδίαζαν να ψωνίσουν σήμερα για το πασχαλινό τραπέζι με την ελπίδα ότι οι τιμές θα πέσουν, έπεσαν οι ίδιοι έξω. Να δώσουμε τις τιμές, τις χαρακτηριστικές. Τα αμνοϋρύφια εισαγωγής πολλούνται από 6,99 έως 8,99 ευρώ το κιλό. Τα ντόπια από 7,99 έως 11,99. Οι σηκωταριές από 4,99 έως 7,99. Και τα έντερα από 2,99 έως 3,99. Λίγο ακριβά μου φαίνεται τώρα, μέχρι 7,5 ευρώ η σκοταριά. Ακριβώς. Θα πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι όπως μας είπαν οι κρεοπόλεις, πολλοί κόσμος επιλέγει να αγοράσει κοταριές και έντερα, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείχνουν οι καταναλωτές σε παραπλανητικές πινακίδες, αλλά και στις σφραγίδες. Να θυμίσουμε ότι με τυρκουάζ... Οι σφραγίδες έχουν τα αμνοϋρύφια από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εσφάλισαν στη χώρα μας. Δηλαδή και τα ρουμάνικα και τα βουλγάρικα, αλλά και τα ελληνικά έχουν τυρκουάζ σφραγίδες. Και δίπλα όμως υπάρχει και μία ακόμη σφραγίδα με τη χώρα προέλευσης. Ενώ τα αρνιά από τρίτες χώρες, τα σκοπιανά για παράδειγμα, έχουν καφέ σφραγίδες. Τώρα υπάρχουν ντόπια, γιατί μας λέγανε οι κρεοπόλες ότι σιγά σιγά εξαντλούνται. Υπάρχουν ντόπια ή υπάρχουν μόνο εισαγόμενα? Υπάρχουν και ντόπια, υπάρχουν και εισαγόμενα. Τότε γιατί ανεβάζουν την τιμή αφού υπάρχει επάρκεια? Ανεβάζουν την τιμή γιατί η μεγάλη ζήτηση έφερε και τις ελλείψεις. Δεν είχαν σφάξει πάρα πολλά φέτος, αλλά ούτε όμως είχαν κάνει και μεγάλες εισαγωγές. Δηλαδή ήταν συγκρατημένες τις εισαγωγές τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Ναι. Θα πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι οι έλεγχοι τόσο σε σφαγεία, τελωνία αλλά και στην αγορά είναι εντατικοί για τυχόν ελληνοποίησης. Σε επικοινωνία που είχαμε πριν από λίγη ώρα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, μας είπαν ότι είχαν καμιά δεκαριά κρούσματα, ενώ το αργότερο μέσα σε 15 μέρες θα έχει προχωρήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των επιτηδίων. Σε ευχαριστούμε, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Να ξαναπάμε στη χθεσινή βραδιά. Σε κλίμακα άνοιξης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας παρακολούθησε την περιφορά του επιταφείου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου στα Γιάννενα. Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής μαζί με την οικογένειά του ακολούθησε την περιφορά του επιταφείου στην Εκκλησία Παντοβασίλισσα στη Ραφίνα, ενώ ο πρόεδρος του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου στην Ίδρα. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του στα Γιάννενα βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας με την οικογένειά του για να γιορτάσει το Πάσχα. Ο κύριος Παπούλιας παρακολούθησε την ακολουθία του επιταφείου στο
πολιτικό ναό του Αγίου Αθανασίου στα Γιάννενα, κάτι που συνηθίζει τα τελευταία χρόνια. Από τον Μητροπολιτικό Ναό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνόδευσε την περιφορά του επιταφείου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Την αναστάσιμη ακολουθία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακολουθήσει στο χωριό Φραγκάδες. Κυριακή του Πάσχα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα γιορτάσει κοντά στους στρατευμένους μας, στο στρατόπεδο Λορέτζος Μαβίλης, στο Καλπάκι, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Κατάνοιξης, ο Πρωθυπουργός μαζί με τη σύζυγό του Νατάσα και τα δύο τους παιδιά, τον Αλέξανδρο και την Αλίκη, παρακολούθησαν την ακολουθία του επιτάφιου θρήνου στον Ιερό Ναό Παντοβασίλισσα στη Ραφίνα. Εκατοντάδες πιστοί είχαν κατακλείσει τόσο το εσωτερικό του ναού όσο και τον αύλιο χώρο και ευλαβικά προσκύνησαν το άχραντο σώμα του Ιησού. Ο Κώστας και η Νατάσα Καραμαλή μαζί με τον Αλέξανδρο και την Αλίκη, κρατώντας από ένα αναμένο κερί, παρακολούθησαν την περιφορά του επιταφείου, ενώ η φιλαρμονική του Δήμου Ραφίνας πεάνιζε πένθυμα ευατήρια. Ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει την αναστάσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Νέο Βουτζά, ενώ ανήμερα του Πάσχα θα ανταλλάξει ευχές με τους στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία του στο Τατόι. Ο Γιώργος Παπαδρέος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Άντα και την κόρη του Μαργαρίτα, παρακολούθησε την ακολουθία του επιταφείου στον καθεδρικό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ίδρα. Ο πρόεδρος του Πασόκ μαζί με εκατοντάδες πιστούς ακολούθησε την περιφορά, κρατώντας και ο ίδιος τον επιτάφιο. Δόξα Πατρί και ο πρόεδρος του Πασόκ θα παρακολουθήσει την αναστάσιμη ακολουθία στην Ίδρα και την Κυριακή του Πάσχα θα επισκεφθεί το κέντρο εκπαίδευσης του πολεμικού ναυτικού στον Πόρο. Η Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Αλέκα Παπαρίγα, θα επισκεφθεί αύριο την αεροπορική βάση στη Δεκέλεια. Στην Τίνο βρίσκεται για τις ημέρες του Πάσχα ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέκος Αλαβάνος, ενώ ο πρόεδρος του συνασπισμού, Αλέξης Τσίπρας, επισκέπτεται την Καβάλα. Την αεροπορική βάση της Δεκέλεια θα επισκεφθεί αύριο και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης. Φυσιολογική για την ημέρα είναι η κίνηση της εξόδου. Φέτος η έξοδος είναι ελαφρά αυξημένη εν σχέση με πέρυσι με βάση τις εκτιμήσεις των αρμοδίων. Η τροχιά θα παραμείνει σε επιφυλακή αφού και οι άδειοι δρόμοι κρύβουν κινδύνους. Ο Ζώης Κακαβάς θα μας δώσει γενικότερη εικόνα. Ζώη. Αυτές τις ώρες, Αντώνη, κυρίες και κύριοι, φεύγουν και οι τελευταίοι. Υπάρχει κίνηση, όμως δεν παρατηρούνται τα χθεσινά προβλήματα όπου είχαμε τις ουρές των χιλιόμετρων, 5 και 6 χιλιόμετρα στα διόδια της Ελευσίνας που παρατηρήθηκαν χθες. Καμία σχέση η εικόνα που έχουμε σήμερα. Ωστόσο, αναμένεται και τις επόμενες ώρες να υπάρξει κάποια κίνηση αφού κλείσουν τα καταστήματα να φύγουν και οι τελευταίοι. Τώρα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από το Σάββατο του Λαζάρου και όπως μάθαμε από την τροχία, μέχρι τώρα έφυγαν 1 εκατομμύριο οχήματα. Να σας πω ότι μόνο τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή έφυγαν από την Αθήνα, πέρασαν από τα διόδια 350.000 οχήματα. Λίγα περισσότερα από πέρυσι. Πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα, ίσως λίγο περισσότερα οχήματα. Πολύ μεγάλη έξοδος. Και πέρυσι ήταν μεγάλη. Έξοδος και πέρυσι φαίνεται ότι ο κόσμος έφυγε τελικά παρά τις πρώτες ενδείξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δυστυχήματα. Αυτό που μας τόνιζαν από την τροχία, δεν υπάρχουν δυστυχήματα που να σχετίζονται με την έξοδο. Όμως από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μετρήσαμε συνολικά δυστυχώς πολλά τροχεία δυστυχήματα από το Σάββατο του Λαζάρου και μετά που έγιναν και στην Αθήνα και στην επαρχία. Να επαναλάβω που δεν σχετίζονται με την έξοδο, είναι 24 συνάνθρωποι μας που έχασαν τη ζωή τους από το Σάββατο του Λαζάρου και μετά, μέχρι σήμερα δηλαδή. Σε ευχαριστούμε. Εμείς θα δούμε τώρα τον Διευθυντή Προγνώσεων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον κύριο Δημήτρη Γιακόπουλο, για να μάθουμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Την Κυριακή του Πάσχα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το Ιόνιο και την Υπηρετική Ελλάδα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές καταιγίδες το απόγευμα στα ορεινά της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική μέχρι έξι ποφόρ, κυρίως στο Ιόνιο, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή
Δυτική Ελλάδα. Το Πάσχα είναι η πλουσιότερη σε λαογραφικές εκδηλώσεις γιορτή των Ορθοδόξων Χριστιανών. Από χθες έχουν ξεκινήσει σε όλη τη χώρα διάφορα έθιμα, όπως το κάψιμο των χαλκουνιών στο Αγρίνιο, το σπάσιμο των σταμνών στην Κέρκυρα, ενώ το βράδυ θα γίνει τελικά ο περίφημος ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο της Χίου. Πλήθος κόσμου σειραίει το Μεγάλο Σάββατο στην Κέρκυρα για να ζήσει από κοντά τη μοναδική εμπειρία της Ανάστασης, η οποία τελέστηκε στις 11 το πρωί. Οι καμπάνες ήχησαν γιορτινά και χιλιάδες πύληνα δοχεία έπεσαν από τα παράθυρα των σπιτιών στους δρόμους του νησιού. Μικροί και μεγάλοι έσπευσαν να πάρουν ένα κομμάτι από τις σπασμένες κανάτες και αγούρι. Κάθε χρόνο η Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα στο Αγρίνιο είναι συνδεδεμένα με το κάψιμο των χαλκουνιών. Το βράδυ μετά τον επιτάφιο της κάθε ενορίας, οι χαλκουνάδες κατεβαίνουν στους δρόμους του Αγρινίου για να σμίξουν στην κεντρική πλατεία και να λάβουν μέρος στο χαλκουνοπόλεμο. Εξακολουθώ το έθιμο που είχαν οι παππούδες μου και οι προπάδες μου, όλοι εδώ στο Αγρίνιο, όπως κάθε χρονιά. Φέρε στο χαλκούνιο μας πήγαν πάρα πολύ καλά. Είχαμε καλές μπαρούτες, είχαμε μεγάλη προετοιμασία. Είμαστε μια χαρά. Το χαλκούνι είναι η παράδοση του Αγρινίου και προσπαθούμε με όσο μπορούμε να το κρατήσουμε. Θέλουμε πολλοί κόσμος να μπει μέσα να ρίξει χαλκούνια. Είναι έθιμο, πρέπει να το διατηρήσουμε σαν κόρη οφθαλμού. Πρέπει να προσπαθήσουμε συνέχεια να το μεγαλώνουμε με εθελοντές άτομα για να μπορέσουμε να αυτό το έθιμο να το έχουμε στο Αγρίνιο για πάντα. Τα χαλκούνια αφορούν σε αυτοσχέδια πυροτεχνήματα από χοντρό χαρτί και μπαρούτι, με τα οποία οι χριστιανοί έδιωχναν τους αλόθρησκους στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Τηρήσαμε και φέτος το έθιμο των χαλκουνάδων. Με υποδειγματική τάξη και ασφάλεια, ένα έθιμο το οποίο έρχεται από τα παλιά, από την εποχή της τουρκοκρατίας, και φέτος έγινε στην πόλη του Αγρινίου. Όλο το χρόνο μικροί και μεγάλοι στο Βροντάδο Χίου ετοιμάζονται για το παραδοσιακό έθιμο που αναβιώνει το βράδυ της Ανάστασης και αφορά στο γνωστό ρουκετοπόλεμο. Η μεγάλη μάχη γίνεται ανάμεσα στις ενορίες του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερυθιανής. Οι δύο εκκλησίες είναι χτισμένες στα υψώματα δύο αντικριστών λόφων, ενώ η μεταξύ τους απόσταση είναι περίπου 400 μέτρα. Οι ενορίτες της κάθε εκκλησίας το βράδυ της Ανάστασης εκτοξεύουν τις ρουκέτες τους, έχοντας ως στόχο το καμπαναριό της άλλης. Τα διασταυρωμένα αυτά πυρά βάφουν κόκκινο τον ουρανό, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό θέαμα. Νικητής αναδεικνύεται εκείνος που πρώτος θα πετύχει το καμπαναριό του αντίπαλου χωριού. Περνάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Καθοριστική θα είναι η επόμενη εβδομάδα για τον Αριστοτέλη Παυλίδη, γιατί τα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής θα συντάξουν το πόρισμά τους. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ κοντράρονται πολιτικά. Ένα κλίμα να ενταθεί καθώς βαίνουμε προς τις ευρωεκλογές. Στην κυβέρνηση, σημαίνοντας στελέχη, αποκλείουν το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών, ενώ στο Πασόκ πολλοί βουλευτές εμφανίζονται να ζητούν επιστροφή ή στροφή στην πολιτική από τη σκανδαλολογία. Σε νέα δημοσκόπηση της Κάπα Research για το Βήμα της Κυριακής, το Πασόκ προηγείται σταθερά της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Κώστας Καραμανλής εμφανίστηκε καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία του Γιώργου Παπανδρέου. Με το βλέμμα στραμμένο στην 27η Απριλίου, οπότε και θα παραδοθεί το πόρισμα της Επιτροπής για τον Αριστοτέλη Παυλίδη, τα κόμματα μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης στο πρώτο θέμα διαψεύδει τον εφοπλιστή Φώτη Μανούση, ξεκαθαρίζοντας πως ουδέποτε έχει συναντηθεί μαζί του και προσθέτει. Το θέμα του κυρίου Παυλίδη μεγεθύνεται από το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία στη Βουλή μόνο με 151 βουλευτές. Στη Real News ο Αλέξανδρος Κοντός δηλώνει βέβαιος ότι αν προκύψουν ενοχοποιητικά στοιχεία για τον κύριο Παυλίδη, ο ίδιος θα τήρησει στάση ευθύνης απέναντι στο κόμμα του και θα το διευκολύνει με τις ενέργειές του. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας δεν λείπουν οι φωνές για διπλές κάλπες τον Ιούνιο. Ωστόσο, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη επαναλαμβάνουν πως αυτή την ώρα δεν υπάρχει ούτε επιδίωξη ούτε σκέψη για εθνικές εκλογές και επιμένουν στην εξάντληση της τετραετίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2011, εκτός αν το Πασόκ επιλέξει να μην ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας το 2010, εξυπηρετώντας μικροκομματικές σκοπιμότητες, λέει στη Real News ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Στην Υποκράτους, παρά την ικανοποίηση για το προβάδισμα του Πασόκ στις δημοσκοπήσεις, ξυπνούν μνήμες στις 11 Νοεμβρίου. Αιτία η δυσαρέσκεια που εκφράζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τον τρόπο επιλογής των προσώπων στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος, αφορμή ο αποκλεισμός του συνταγματολόγου Κώστα Μποτόπουλου, που πρόσκειται στον κύριο Βενιζέλο και στον οποίο προτάθηκε υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές, την οποία όμως φέρεται πως αρνήθηκε. Προβληματισμό προκαλεί σε στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η επιλογή να επικεντρωθεί η πολιτική σύγκρουση στις υποθέσεις Παυλίδη και Ζήμενς.
Πρέπει να επιστρέψουμε γρήγορα στην πολιτική και στην οικονομία. Οι πολίτες περιμένουν από εμάς προτάσεις και λύσεις εν μέσω κρίσης, επισημαίνει η Άννα Διαμαντοπούλου στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Στις αιτιάσεις για διαχωριστικές γραμμές παπανδρεϊκών βενιζελικών, ο Πέτρος Ευθυμίου απαντά στη Real News πως οι πολίτες περιμένουν από εμάς να παράγουμε περισσότερο πολιτική και λιγότερο πρόσωπα. Η κυβέρνηση λειτουργεί πολιτικά. Το ΠΑΣΟΚ πελαγοδρομεί σε σκανδαλοθυρικές αναζητήσεις, σημειώνει ο Κώστας Μαρκόπουλος στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής. Προβάδισμα ΠΑΣΟΚ και Καραμαλή αλλά και υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει η δημοσκόπηση της ΚΑΠΑ Research για το Βήμα της Κυριακής. Στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές, τη Νέα Δημοκρατία επιλέγει το 27,1% των ψηφοφόρων, το ΠΑΣΟΚ το 30,5%, 7,2% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 6,4% τον ΣΥΡΙΖΑ, 4,8% τον ΛΑΟΣ, 5,5% τους οικολόγους, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος φτάνει στο 17,5%. Στην πρόθεση ψήφου σε ενδεχόμενες εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 9,4%, το ΠΑΣΟΚ 33,9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,1%, ο ΛΑΟΣ 4,3%, 3,9% οι οικολόγοι και στο 14,3% είναι η αδιευκρίνηστη ψήφος. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες του ελληνικού λαού, γι' αυτό κάθε δημοσκόπηση που θα βγαίνει θα αποδεικνύει ότι υπάρχει δυσαρμονία ανάμεσα σε αυτό που θέλει ο κόσμος και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα αν συμφωνούν σε όλα με το ΚΚΕ, πρέπει να το ισχυροποιήσουν, να το ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι το όπλο τους, για να μην πληρώσουν αυτή την κρίση να αντεπιτεθούν για τα δικαιώματά τους. Στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής προηγείται με 37,6% και ο Γιώργος Παπανδρέου συγκεντρώνει 33,3%. 28,6% των πολιτών απαντούν κανένας. Αρνητική είναι η κοινή γνώμη για διπλές εκλογές τον Ιούνιο με αφορμή το θέμα Βαβλίδη. Το 43% απαντά καθαρά όχι, το 15,4% μάλλον όχι, ναι λέει το 17,9% και μάλλον ναι το 17,4%. Όλα είναι ανοιχτά, σημασία έχει να είναι κάλπες ελπίδας και ανάστασης. Το ΠΑΣΟΚ αναστήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει το Γολγοθά της και με τις επιλογές τους και τα δύο κόμματα σταυρώνουν τον ελληνικό λαό καθημερινά, σημειώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. 7 στους 10 πολίτες πάντως καλούν τα κόμματα να συμφωνήσουν στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να μην γίνουν προώρες βουλευτικές εκλογές. Στο διεθνή χώρο, άνοιγμα στην Αβάνα έκανε ο Μπαράκ Ομπάμα από το Trinidad, στην Καραϊβική, όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος των Αμερικανικών Κρατών. Εκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντίλαξε χειραψία με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, τον Ούγκο Τσάβες, έναν από τους πιο σφοδρούς πολέμιους και επικριτές της Ουάσιγκτον. Για μια νέα εποχή συνεργασίας με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής δεσμεύθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποσχέθηκε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και της οικονομικής κρίσης. Αναφερόμενος στην Κούβα και στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, έτεινε χειραφιλίας. Η Κούβα από την πλευρά της, μέσω του Προέδρου της Νικαράγουα, απάντησε πως δεν ευθύνεται ο Ομπάμα για τις σχέσεις των δύο χωρών που παραμένουν διαταραγμένες επί μισό αιώνα. El presidente Obama nació el 4 de agosto de 1961. Tenía tres meses y medio cuando se logra la victoria en Playa Girón el 19 de abril de ese año. Evidentemente no tiene responsabilidad en ese hecho histórico. Στην επιστολή του Κουβανού ηγέτη Ραούλ Κάστρο υπάρχει λάθος. Ο Ομπάμα δεν είχε καν γεννηθεί τον Απρίλιο του 1961. Πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος το αντιμετώπισε με χιούμορ. I'm very grateful that President Ortega I'm grateful that President Ortega did not blame me for things that happened when I was Λίγο αργότερα προχώρησε στην ουσία. The United States seeks a new beginning with Cuba. I know there is a longer journey that must be traveled to overcome decades of mistrust. But there are critical steps we can take toward a new day. Η ομιλία του ενώπιον 33 άλλων ηγετών ήρθε μια μέρα μετά τη δήλωση του Ραούλ Κάστρο ότι είναι διατεθειμένος να μιλήσει εφόλης της ύλης με τον Ομπάμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του ανακοίνωσε πρόσφατα χαλάρωση των μέτρων κατά της Κούβας. Όμως την άρση του εμπάργκο ζήτησε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες. Η χειραψία του Τσάβες με τον Ομπάμα είναι από τα πιο σημαντικά στιγμιότυπα της διάσκεψης. Yo estoy seguro que el presidente Obama, igual que yo, no tenemos complejos de ningún tipo. Para estrecharnos la mano. Y yo agradezco su gesto.
agradezco el gesto de haberse acercado directamente a darnos la mano, pues yo no podía rechazar un gesto de tal delicadeza. Y bueno, aproveché y le dije lo mismo que le dije a Bush hace 8 años, dándole la misma mano en una cumbre de las Américas también, allá en Canadá. I want to be your friend. Creo que fue un buen momento. Ο Τσάβες λέγεται ότι χαρακτήρισε τον Ομπάμα πιο έξυπνο από τον προκάτοχό του Τζορτζ Μπους. Η χειραψία των δύο ανδρών πιστεύεται ότι μπορεί να σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Καράκας. Η Βενεζουέλα είναι από τους πλέον σημαντικούς προμηθευτές πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Διοικητήριο αεροπλάνο κατέπεσε σε σπίτι στη Φλόριντα λίγο μετά την απογείωσή του από αεροδρόμιο της περιοχής. Αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος. Από την πρόσκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά. Το σπίτι λήφθηκε στις φλόγες. Όμως οι πυροσβέστες που έσπευσαν στην περιοχή την έσβησαν εγκαίρως. Τυχεροί ήταν οι άνθρωποι που έμεναν στο σπίτι, γιατί λίγο νωρίτερα είχαν φύγει. Η ηρωνία, η τραγική ηρωνία είναι ότι ο άτυχος πιλότος που είχε συμπληρώσει 23.000 ώρες πτήσης ταξίδευε στο Τζάξονβιλ για να πουλήσει το αεροσκάφος. Μετά το προσωπικό άλμπουμ «Τι γυρεύει στον ύπνο μου πατέρα», ο αγαπημένος ελληνικό κοινό μουσικοσυνθέτης Διονύση Τσακνής παρουσιάζει το νέο του δίσκο με τίτλο «Η φίλη μου είμαι εγώ». Ο τίτλος είναι χαρακτηριστικός και έχει να κάνει με το γεγονός ότι για πρώτη φορά ο Τσακνής στα 25 χρόνια καριέρας του δεν ερμηνεύει δικά του τραγούδια, αλλά τραγούδια που έγραψαν για αυτόν φίλοι του δημιουργοί. Ο Διονύσης Τσακνής μίλησε.